στραμμένα στην πυροπροστασία, ειδικά με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες και τα δεδομένα που δημιουργούνται φέτος λόγω των μεταθέσεων πυροσβεστών και του μικρού αριθμού πρόσληψης εποχικών, είναι όλων τα βλέμματα, με τους φορείς να προετοιμάζονται με πυρετόδεις ρυθμούς. Ήδη βρισκόμαστε σε ένα στάδιο συντήρησης δεξαμενών, δασικού δικτύου, παρεμβάσεις σε διάφορες περιοχές. Άρα θεωρώ ότι είμαστε σε ένα καλό στάδιο. Δυστυχώς μας έχουν χαλάσει και οι δύο μπολντόζες αυτή τη στιγμή και αυτό είναι ένα μείον. Από την άλλη μεριά όμως έχουμε ζητήσει και από τους δήμους και από τους δημάρχους την προηγούμενη φορά να βάλει ο καθένας από μία μικρή εργολαβία και να παρέμβει στην περιοχή τους στους δρόμους που η πυροσβεστική κρίνει απαραίτητους. Πολλοί δήμοι δουλεύουν εντατικά σε αυτήν την κατεύθυνση. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει με όλους. Μάλιστα, κάποιοι δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να συμμετάσχουν στη συνεδρία του συντονιστικού οργάνου. Δεν υπάρχει. Γιατί? Γιατί δεν έχουν την ελεύθερη διάσκεψη, λέει. Δεν μπορούσαν. Δεν έχει ο Δήμος ελεύθερη διάσκεψη, έτσι. Εγώ, άμα λείπει ο Δήμαρχος, το μάτια να γίνει. Αλλά ο Αντιδήμαρχος μαζί με εσάς, που κρατάτε το ίσιο σε όλη αυτή την υπόθεση, να συμμετέχουν σε αυτό το όργανο. Η Δήμη είναι ένας πολύ σημαντικός κρίκος, ένας πολύ σημαντικός φορέας, ο οποίος είναι καθοριστικός όσον αφορά την αντιμετώπιση των φυσικών φαινομένων και γενικού και ειδικά των δασικών πυρκαγιών. Άρα θα πρέπει οι Δήμοι να δώσουν βαρύτητα. Η συμμετοχή σε αυτό το όργανο είναι υποχρέωση όλων. Είναι θεσμοθετημένο όργανο, πολύ σημαντική η συνεδρίαση. Όσοι συμμετείχαν επεσήμαναν με τη σειρά τους πως καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ενώ χαρακτηριστικά είναι αυτά που ζητήθηκαν από την Περιφερειακή Αρχή. Όταν ο δείκτης επικοινωνίας είναι από 3 και άνω, θα πρέπει να έχει ετοιμότητα ένα επιστροφόρο ETCB, το οποίο θα μπορεί άμεσα, όταν ζητηθεί, να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Δεν μπορεί τώρα τα πυροφυλάκια, ενώ μέχρι τώρα τα είχε το πυροσβεστικό σώμα, τα κάλυπτε το πυροσβεστικό μας σώμα, να ρίχνουμε το βάρος τώρα στον Δήμο, στην περιφέρεια και σε οποιοδήποτε άλλο. Θα πρέπει το πυροσβεστικό σώμα, και δεν υποτιθέτε εσείς στο κάτω-κάτω εκτελείτε εντολές. Θα πρέπει να μεταφερθεί πάνω ότι πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο το σύστημα. Στη συνεδρίαση δεν έλειψαν οι στιγμές έντασης όσον αφορά στον καθαρισμό των δασικών δρόμων. Το ποσό που έχει διατεθεί φέτος και στις δύο υπηρεσίες είναι 40.000 για την Καλαμάτα και 16.000 για την Κυπαρισία. Η Καλαμάτα έχει δημοκρατήσει όλο το ποσό για την μίσθωση μηχανημάτων. Η Κυπαρισία δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, δεδομένου ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα επάντρωσης υπηρεσίας με προσωπικό. Θεωρώ ότι μια προγραμματική σύμβαση θα ήταν πολύ πιο καλά, πιο σωστά να λειτουργήσει, να έχετε κι εσείς, αφού έχετε την αρμοδιότητα, να πάρετε τα χρήματα, να βάλετε τον εργολάβο και να λύσετε προβλήματα. Σε παλιότερη αλληλογραφία μας με τους Δήμους είχαμε συμφωνήσει στο πρόγραμμά τους να εντάσσουν και αυτούς τους δρόμους. Δεν είναι δυνατόν να μισθώνουμε εμείς μηχάνημα και να το στέλνουμε στην Κορώνη να συντηρήσει 2.000 δρόμου. Αυτό είναι παράδειγμα. Και τεχνικά και οικονομικά. Σας δίνουμε χρήματα και δεν είστε σε θέση να τα πάρετε και να τα διαθέσετε. Άκουσα τον Διευθυντή Δασών ότι δίνονται πολλά χρήματα πυροπροστασίας στους Δήμους. Δεν είναι έτσι. Πέρα από τη συντήρηση των δασικών δρόμων, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ζήτημα που έχει να κάνει με τις χωματερές, με αίσθηση να προκαλεί η αναφορά του Αντιδημάρχου Ιχαλίας, Ηλία Αντωνά. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για τις χωματερές είναι να ρίχνουμε λίγο χώμα απάνω. Γιατί αν πάρουμε τα σκουπίδια που βρίσκονται σε σκαβά σε όλους τους δήμους πια, είναι μια κινητή βόμβα. Ή τα έχουμε χωμένα με λίγο χώμα 20-30 πόντους, ή τα έχουμε έξω. Όταν έρχεται το γραφείο περιβάλλον, πάντα μας βάζει πρόστιμο. Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν πρέπει κάθε εβδομάδα να του δείξουν μια επικάλυψη στο κόμμα.